Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τον απόϊχο της ψήφισης του νέου αναπτυξιακού νόμου και ενώ αναμένεται η εκταμείευση της δόσης των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης, η τηλεόραση της Βουλής δίνει βήμα στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τον κύριο Γιώργο Σταθάκη, για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα και σας. Παρακολουθήσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού από το Μουσείο της Ακρόπολης, έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας, το όραμά του για μια δίκαιη ανάπτυξη και παρουσίασε βέβαια και τα έργα υποδομής, τα μεγάλα έργα υποδομής. Αναρωτιέμαι μέσα σε αυτή την δύσκολη καθημερινότητα για τον πολίτη, πόσο μπορούμε να μιλάμε με αισιοδοξία για αλλαγή σελίδας στη χώρα. Νομίζω ότι η συμφωνία, όπως όλοι ξέρουμε, έκλεισε με την πρώτη αξιολόγηση όλο το σκέλος που αφορά τα δημόσια οικονομικά και άλλα, και το ασφαλιστικό και τα πολλά άλλα σημαντικά. Αυτά είναι προς το βαρύ. Αυτός ο κύκλος έκλεισε με την πρώτη αξιολόγηση. Το επόμενο διάστημα τα θέματα που είναι θέματα θεσμικά, διαρθρωτικές αλλαγές, εργασιακά και άλλα. Άρα όσον αφορά την οικονομία αυτή καθεαυτή, νομίζω ότι μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι έκλεισε μία σελίδα, ότι η ελληνική οικονομία πρέπει να επικεντρωθεί τώρα στο θετικό σκέλος, στην απόκτηση θετικών ρυθμών ανάπτυξης και στην, που θα είναι και το κρίσιμο τομέα της ανάπτυξης. Γι' αυτό νομίζω και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού υπογραμμίζουν αυτή τη χρονική στιγμή. Την επικέντρωση σε συγκεκριμένα τρόπους με το οποίο η παρούσα κυβέρνηση θεωρεί ότι αυτή η έξοδος στην ανάπτυξη πρέπει να έχει και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να είναι δίκαιη και να μπορέσει να βγάλει την οικονομία από ένα μεγάλο τέλμα. Η δόση που θα έρθει στην ελληνική οικονομία θα είναι μια ένεση ρευστότητας σημαντική και ποιες είναι οι προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου? Νομίζω ότι έχει συμφωνηθεί ότι τα χρήματα αφορούν φυσικά την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων των άμεσων του Ιουλίου και μια σημαντική ένεση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία με την πληρωμή των χρεών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Άρα είναι προσδιορισμένος ο τρόπος χρήσης των χρημάτων. Είναι λοιπόν μια ανάσα αυτό. Έχετε όμως και εσείς πει πρόσφατα κατά την ψήφιση του νέου αναπτυξιακού νόμου ότι τα δύσκολα είναι μπροστά. Πριν πάω λοιπόν στα δύσκολα, να πάω στα αυτά που διαφαίνονται θετικά. Να ξεκινήσω από το θέμα του waiver, δηλαδή την επαναφορά του, την αποδοχή των ελληνικών ομολόγων. Πιστεύετε ότι είναι σε καλό δρόμο? Ακούμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα κάνει αποδεκτά τα ελληνικά ομόλογα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς πώς θα αντιμετωπίσει βήμα προς βήμα την κατάσταση, αλλά όλοι προσδοκούμε τρία πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. Θα βελτιώσουν σημαντικά τη δυνατότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος να δανείζεται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με πολύ ευνοϊκότερους όρους. Άρα, κατά τη γνώμη μου, είμαστε και στον τομέα αυτό, σε περίοδο αλλαγής σελίδας. Η συμμετοχή ελληνικών ομολόγων, η αποδοχή ελληνικών ομολόγων, σημαντικό θέμα. Το waiver, πολύ σημαντικό θέμα. Και η αναβάθμιση των τίτλων που καταθέτουν οι ελληνικές τράπεζες στην ΕΚΤ, επίσης σημαντικό εργαλείο. Ναι. Φυσικά είναι στα αρμοδιότητα της ΕΚΤ πότε και πώς θα να πάρει τις αποφάσεις. Οπότε βλέπετε ποσοτική χαλάρωση και άρση capital controls το φθινόπωρο, όπως έχει πει και ο κύριος Τσακαλώτος, αρχές το Σεπτέμβριο, δεν μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη? Δεν έχουμε βάλει χρονοδιάγραμμα για τα capital controls. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ισχυρές σκέψεις χαλάρωσης των capital controls και από την Τράπεζα της Ελλάδος και η κυβέρνηση έχει προφανώς μελετάει και έχει σχέδιο για το συγκεκριμένο τομέα. Άρα η ευνοϊκή συγκυρία για την οικονομία νομίζω ότι θα διευκολύνει, τουλάχιστον από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να διευκολυνθεί και η χαλάρωση του capital controls, χωρίς να προαναγγέλνουμε κανένα χρόνο διάγραμμα. Είναι εφικτή μια νέα συμφωνία, κύριε Υπουργέ, γιατί και ο κύριος Τουρνάρας και συμφώνησε μαζί του και ο κύριος Ντάιζελμπλουμ ότι το πλεόνασμα, ο στόχος δηλαδή για 3,5% δεν είναι εφικτός και ότι πρέπει να υπάρξει μια νέα συμφωνία για ένα 2%.
Ωστόσο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει ξεκάθαρη στάση και δεν θα έλεγα και πολύ θετική ως προς αυτή την κατεύθυνση, αν κρίνω από τη στάση της κυρίας Λαγκάρτ στο Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα για μια νέα συμφωνία? Εντάξει, εδώ έχουμε δύο πλευρές στο θέμα. Η μία πλευρά του θέματος είναι ο στόχος του 18, mm-hmm. του οποίου είναι το 3,5%. Αυτό το έχει αποδεχτεί η κυβέρνηση. Θεωρούμε ότι είναι εφικτό. Και είναι εφικτό εάν φυσικά η οικονομία ανακάμψει, όπως προβλέπουμε ότι θα πάει καλά η οικονομία το 2017 και το 2018 και θα διευκολύνει την επίτευξη του στόχου. Από εκεί και πέρα όμως το δεύτερο θέμα και το οποίο είναι το επίμαχο είναι τι πλεονάσματα μπορεί μακροχρόνια mm-hmm. να έχει ο προϋπολογισμός της ελληνικής οικονομίας. Εκεί είναι το θέμα συζήτησης. Προφανώς είναι πιο ρεαλιστικό αυτό που αρκετοί εκτιμούν, ότι το 3,5% είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί επί πολλά χρόνια. Το 2% είναι ένα πιο mm-hmm. φυσιολογικό πλεόνασμα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι θέμα συζήτησης που αφορά άμεσα και τη βιωσιμότητα μακροχρόνια του χρέους mm-hmm. και του τρόπου με τον οποίο γίνονται σχετικοί υπολογισμοί. Η στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σας προβληματίζει, με δεδομένο ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα ποια είναι η συμμετοχή του στο νέο πρόγραμμα? Δεν έχει δεσμευθεί απόλυτα? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δουλεύει, όπως ξέρετε, με ορισμένους κανόνες. Έχει διαφορετικές και διατηρεί διαφορετικές αποτιμήσεις για το πώς θα πάει το 17, το 18 το πλεόνασμα και η αποτελεσματικότητα των μέτρων. Έχει ισχυρή θέση για τη διευθέτηση του δημόσιου χρέους της χώρας. Τα δεδομένα όμως είναι δεδομένα, δηλαδή έχει υπάρξει συμφωνία της πρώτης αξιολόγησης. Από εδώ και πέρα, στους επόμενους μήνες, είναι στη διακριτική ευχέρεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να πάρει τις αποφάσεις του για συμμετοχή mm-hmm. με χρηματοδότηση ή με διαφορετικό τρόπο στο ελληνικό πρόγραμμα. Από εδώ και στο εξής έχετε και αγώνα δρόμου μέχρι το φθινόπωρο για την διευθέτηση εκκρεμωτήτων, αλλά και εν ώψη της δεύτερης αξιολόγησης. Ποια είναι τα σημαντικότερα ζητήματα που έχετε να επιλύσετε? Τα θέματα που τα κυριότερα θέματα είναι όλη η νομοθεσία που αφορά τα θέματα της συμφωνίας που mm-hmm. μας αφορούν. Νομίζω ότι έχουμε πλέον δευτερεύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένους στόχους και στη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Φιλοδοξούμε να εισάγουμε νομοθεσία για τη διευθέτηση των χρεών που έχουν επιχειρήσεις ταυτόχρονα προς ασφαλιστικά ταμεία, εφορία mm-hmm. και τράπεζες. Σε προδικαστικό επίπεδο που θα διευκολύνει τα πράγματα. Μια νέα εκδοχή δηλαδή πολύ διευρυμένη του νόμου Δέντια. Έχουμε δευτερογενή φυσικά νομοθεσία για πάρα πολλά θέματα της συμφωνίας. Εκτιμώ όμως ότι... Ποια είναι τα πρώτα νομοσχέδια, αυτά που θα έρθουν πρώτα στη Βουλή? Στη Βουλή από την πλευρά μας προαναγγείλαμε χθες την εκδήλωση για την ανάπτυξη 7 νομοσχέδια. Το πρώτο είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που αφορά τις δημόσιες προμήθειες. Ένα νέο πλαίσιο που θα καθορίζει όλο το σύστημα προμηθειών, αγαθών, υπηρεσιών, τεχνικών έργων για το δημόσιο. Είναι ένα νομοσχέδιο τομή γιατί αλλάζει το σύστημα, το κάνει πολύ διαφανές και αποτελεσματικό το σύστημα όλων των δημόσιων προμηθειών. Ακολουθούν μια σειρά από νομοσχέδια. Ένα από αυτά που σας είπα και πριν mm-hmm. για τον εξωδικαστικό ρύθμιση των χρεών των επιχειρήσεων και μια πληθώρα νομοθετημάτων που αφοράν την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Το σύνθημα που διατυπώσαμε ότι θα μπορούν να ιδρύονται σε μία μέρα και να λειτουργούν σε τρεις μέρες, τουλάχιστον στους τομείς που έχουμε ήδη mm-hmm. καταλήξει σε μελέτες από κοινού με την Παγκόσμια Τράπεζα και τον ΩΣΑ. Θα έρθει νομοσχέδιο και για το αδήλωτο χρήμα και για το πλαστικό χρήμα? Αυτό είναι, το έχει ετοιμάσει νομίζω σε προχωρημένο στάδιο, είναι mm-hmm. το σχετικό νομοσχέδιο από το Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Και για τη φοροδιαφυγή. Και για τη φοροδιαφυγή. Μάλιστα. Για τα κόκκινα δάνεια θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό το σημείο. Ο κύριος Βαρουφάκης, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, είπε ότι είναι πρώτων πυλών χυδαίες και κτηνώδεις κατασχέσεις σπιτιών
Το είπε σε ομιλία του στη Διεθνή Συνάντηση Περιοδικών Δρόμου. Τελικά, ποια δάνεια προστατεύονται? Δεν απαγορεύεται η πώληση δανείων που έχουν την πρώτη κατοικία, είναι στεγαστικά δηλαδή, ή είναι επιχειρηματικά δάνεια τα οποία έχουν ως ενέχειρο ότι ως εγγύηση την πρώτη κατοικία, έως του ύψους των 140.000 ευρώ αντικειμενικής αξίας. Αυτό μέχρι το 2018. Αυτό μέχρι τις αρχές του 2018. Μετά ελπίζετε σε επαναδιαπραγμάτευση? Θα έχουμε χρόνο τότε να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Πόσοι πιστεύετε ότι θα χάσουν τα σπίτια τους? Νομίζω ότι με αυτό το μέτρο εμείς έχουμε προστατέψει το 93% με βάση τα στοιχεία των δανειοληπτών. Συνεπώς εξαιρούνται μόνο πάρα πολύ ακριβές κατοικίες που δεν προστατεύονται. Συνεπώς επιπρόσθετα έχουμε μια νομοθεσία που ξέρετε από τον περασμένο φθινόπωρο, η οποία δίνει ισχυρή προστασία στο 25% των φτωχότερων οικοκυριών, τα οποία έρχεται το κράτος και επιδοτεί τη δόση του δανείου τους, και πολύ ισχυρή προστασία από 25% έως 60% των δανειοληπτών, που έχουμε φτιάξει ένα πολύ αυστηρό σύστημα που διευκολύνει την αναδιάρθρωση των δανείων, ουσιαστικά με την αναθεώρηση του νόμου Κατσέλη. Άρα και τα δύο στοιχεία είναι εκεί. Άρα πώς σχολιάζεται, κύριε Υπουργέ, τη φράση «χυδαίες και κτηνώδεις κατασχέσεις σπιτιών»? Νομίζω ότι είναι υπερβολική διατύπωση. Προφανώς ο νομοθέτης και εμείς υπάρχουν πολύ ακριβά σπίτια τα οποία δεν μπορούμε ούτε έχει νόημα να τα προστατέψουμε. Αναφέρομαι σε πάρα πολύ ακριβά σπίτια εκ των πραγμάτων, μιας και όπως ξέρετε πάνω από 140.000 αντικειμενική αξία. Είναι πολύ μικρό ποσοστό και οι πραγματικές αξίες αναφέρονται σε πολύ ακριβά σπίτια. Τι θα κάνετε με τα δάνεια με ελβετικό φράγκο? Υπάρχει μια θετική, καταρχήν δικαστική απόφαση. Υπάρχει και κάποια άλλη διαδικασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης? Εμείς είχαμε δηλώσει ότι περιμένουμε τις δικαστικές αποφάσεις πριν νομοθετήσουμε οποιαδήποτε ρύθμιση. Νομίζω ότι το Πρωτοδικείο Αθηνών έβγαλε μια σημαντική απόφαση. Αυτή χρειάζεται περίπου 2 χρόνια για να θεωρηθεί οριστική και αμετάκλητη. Εμείς είμαστε σε διαπραγματεύσεις με όλες τις πλευρές. Πιστεύετε δηλαδή ότι μπορεί να μην χρειαστεί να εξαντληθεί η διετία? Να βρούμε μια λύση η οποία να είναι αποδεκτή από όλες τις πλευρές. Και είστε αισιόδοξος ότι η λύση θα βρεθεί σε τι βάθος χρόνου? Νομίζω ότι και οι τράπεζες μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου αναμορφώνουν πιθανότατα τον τρόπο χειρισμού αυτών των δανείων. Εμείς παρακολουθούμε πολύ στενά το θέμα. Ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για μια μερίδα των συμπολιτών μας. Αρκετές χιλιάδες. 70.000. Ναι. Ποιες είναι οι σκέψεις που κάνετε σε σχέση με την επίλυση? Μπορείτε έτσι να μας δώσετε κάποια... Κοιτάξτε, δύο είναι τα θέματα και διατυπωμένα και από την πλευρά των δανειοληπτών. Το ένα θέμα είναι σε ποια ισοτιμία κλειδώνει η συγκεκριμένη σχέση ελβετικού φράγκου και ευρώ και πότε. Και το δεύτερο θέμα είναι το επιτόκιο, το οποίο όπως ξέρετε αρχικά ήταν πολύ ευνοϊκό, και το ποιο μπορεί να θεωρηθεί στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ρεαλιστικό. Αυτά τα δύο θέματα είναι, ακούγονται όλες οι απόψεις. Εμείς είμαστε εδώ να βρούμε κάποια στιγμή μια λύση συνεργατική. Μπορεί να βρεθεί και τώρα μέσα στο καλοκαίρι αυτή η λύση? Δεν ξέρω. Μου βάζετε συνέχεια, μου βάζω χρονοδιαγράμματα στα λεπτά θέματα του χρηματοπιστωτικού τομέα, που είναι λεπτό θέμα. Μάλιστα. Αισιόδοξος είστε και για τα δάνεια των πυρόπληκτων. Έχετε κάποια εξέλιξη σε σχέση με αυτό? Ναι, διότι στους πυρόπληκτους αυτά τα δάνεια δόθηκαν με βάση μια ευρωπαϊκή αυστηρή νομοθεσία που επιτρέπει κατ' εξαίρεση επιδότηση επιτοκίου χωρίς να θεωρηθεί κρατική επιδότηση ή κάτι άλλο για συγκεκριμένες κατηγορίες φυσικών καταστροφών. Πάνω σε αυτή την οδηγία δουλεύουμε και θεωρούμε δεδομένο ότι αυτού του τύπου τα δάνεια δεν θα πουληθούν. Μάλιστα. Πάμε τώρα στον Σεπτέμβριο, στη δεύτερη αξιολόγηση, η οποία δεν ξέρω θα πάει για Οκτώβριο, θα κλείσει Νοέμβριο. Πάντως έχει κάποια δύσκολα ζητήματα. Καταρχήν, θεωρείτε ότι θα παραμείνει στον έλεγχο του δημοσίου η ενέργεια? Ένα από τα ζητήματα. Νομίζω ότι αυτό έκλεισε στην παρούσα
συζήτηση και διατηρήσαμε αυτό που επιδιώκαμε και στο θέμα της ΔΕΗ και στο θέμα του ΑΤΜΙΕ. Και θεωρείτε ότι δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή σε σχέση με αυτό και κάποια έκπληξη δυσάρεστη? Όχι. Στο θέμα τώρα των εργασιακών, υπάρχουν διάφορες πιέσεις για τα εργασιακά ζητήματα. Τι πιστεύετε ότι, μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσουν οι δανειστές και ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης? Νομίζω ότι στη συμφωνία του Ιουλίου και του Αυγούστου πέρυσι η βάση, η διατύπωση που είχαμε πετύχει στη διαπραγμάτευση τότε είναι ότι το σύστημα των εργασιακών σχέσεων πρέπει να κινείται στο πλαίσιο των καλύτερων ευρωπαϊκών πρακτικών. Με δεδομένο ότι το σύστημα των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα έχει αποσαρθρωθεί εντελώς, εμείς προσερχόμαστε με βάση την νομοθετικές ρυθμίσεις μια προσέγγιση η οποία και θα διασφαλίζει σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων και θα αποκαθιστά ένα μέρος των εργασιακών θεμάτων με καλύτερο τρόπο από ό,τι τα κληρονομήσαμε. Εδώ ακούμε από την άλλη πλευρά υπάρχουν φυσικά το θέμα των ομαδικών απολύσεων, υπάρχουν άλλα υπάρχει θέματα. Υπάρχει το lockout, η ανταπεργία. Αυτά. Εμείς έχουμε πει ότι αυτά δεν πρόκειται να τα δεχτούμε. Πάντως θα είναι μια διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα βγει θετικό αποτέλεσμα. Πάμε στα θέματα τώρα της ανάπτυξης και στον αναπτυξιακό νόμο. Τι άλλο μπορεί να γίνει για να πάρει μπροστά η οικονομία και να προσελκύσει η χώρα επενδύσεις? Έχετε πει ότι έχετε παραδεχθεί ότι ο αναπτυξιακός νόμος από μόνος του μπορεί να φέρει την ανάπτυξη. Τι άλλο πρέπει να γίνει λοιπόν? Νομίζω ότι το κράτος έχει δύο εργαλεία. Έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί επενδύσεις. Εμείς κάναμε κάποιες επιλογές στρατηγικού χαρακτήρα στο συγκεκριμένο θέμα. Το μεγάλο πρόγραμμα της επιχειρηματικότητας, τον ΕΣΠΑ, το κατευθύνουμε και το διοχετεύουμε σε πολύ μικρές νεοφυείς επιχειρήσεις για να διευκολύνουμε όλο το επιστημονικό δυναμικό που έχει η χώρα να ξεκινήσει η επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο αναπτυξιακός νόμος είναι για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άρα κοιτάμε να κινητοποιήσουμε με τον αναπτυξιακό νόμο παραγωγικές και καινοτομικές, παύλα τεχνολογία, δραστηριότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι ο κορμός της οικονομίας. Και τις μεγάλες επιχειρήσεις προσπαθούμε να τις κινητοποιήσουμε σε μεγάλες επενδύσεις, είτε με το σταθερό φορολογικό περιβάλλον, είτε με το θεσμικό πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων. Άρα στο ένα σκέλος, στο πρώτο θέμα δηλαδή, κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων, είμαστε λίγος πολύ σαφείς. Μαζί με την κινητοποίηση των μεγάλων έργων, μαζί με άλλα θέματα, προσδοκούμε ότι θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση επενδυτικών δραστηριοτήτων. Υπάρχει μια κινητικότητα και από την Ρωσία, έχετε πει, και σε ποια κατεύθυνση, σε ποιους οικονομική τομείς? Διπλωματία που έχει αναπτύξει πολύ έντονα η κυβέρνηση και με τη Ρωσία, τώρα θα πάει και πάμε και στην Κίνα ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή τον Ιούλιο. Η οικονομική διπλωματία προφανώς έχει αντίκτυπο και διευκολύνει τα πράγματα, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας. Το δεύτερο πράγμα που παρεμβαίνει το κράτος είναι το θεσμικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις. Εκεί έχουμε κάνει πολλά βήματα ήδη και θα συνεχίσουμε να κάνουμε με ένα σημαντικό μέρος πρωτοβουλίων που θα διευκολύνει και την λειτουργία και τους κανόνες και θα διαμορφώσει ένα σταθερό επιχειρηματικό πλαίσιο που θα διευκολύνει τις επενδύσεις. Πάντως, οι παράγοντες της αγοράς λένε ότι η υψηλή φορολογία αποτελεί τροχοπέδι για τις επενδύσεις. Εσείς δεν συμμερίζεστε και τόσο αυτή την άποψη? Γιατί, όταν φεύγουν επενδύσεις προς τη Βουλγαρία ή την Κύπρο που έχει ένα καλύτερο επενδυτικό περιβάλλον, πιο φιλικό? Ο παράγοντας φορολογίας προφανώς είναι σημαντικός. Αλλά δεν είναι καθοριστικός. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε συχνά πρώτον το παράδειγμα ότι οι επενδύσεις συνεχίζουν να πηγαίνουν στις χώρες με υψηλή φορολογία, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία.
και δεν πάνε στη Βουλγαρία και σε χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Εξάλλου τρεις είναι αυτές οι χώρες. Δεύτερον, εγώ δεν πιστεύω στο μύθο ότι φεύγουν οι επιχειρήσεις και πάνε στη Βουλγαρία. Κατέθεσα τα στοιχεία στη Βουλή. Οι ελληνικές επιχειρήσεις σε εισαγωγικά είναι 12.000. 9.500 από αυτές δεν υπάρχουν ως φυσική υπόσταση τίποτα. Είναι κουτάκια στο ταχυδρομείο, όπως λέμε. Μάλιστα. Εικονική τέτοια. Και τον τελευταίο χρόνο και από τις 2.500 υπόλοιπες, μόλις 500 απασχολούν έστω έναν εργαζόμενο. Άρα είναι ένας μύθος. Μάλιστα. Ότι υπάρχει μια... Ανοίξαν λογαριασμούς. Αυτό έγινε. Μέχρι εκεί λέτε. Μέχρι εκεί. Άρα είναι μύθος αυτό το πράγμα. Εγώ θεωρώ ότι εφόσον οι συντελεστές φορολογικοί κινούνται κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αποθαρρύνουν. Σημασία έχουν όλοι οι άλλοι παράγοντες. Και προφανώς μακάρι να στο μέλλον να υπάρχει κάποια χρονική στιγμή που να μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές. Κανένας δεν λέει το αντίθετο, αλλά δεν είναι αυτό το καθοριστικό κατά τη γνώμη μου. Εξάλλου, οι επενδύσεις που θέλει η χώρα δεν είναι φτηνού εργατικού δυναμικού και χαμηλής φορολογίας, είναι επενδύσεις ψηλής προστιθέμενης αξίας, είναι εξωστρεφείς επενδύσεις, είναι επενδύσεις με πολύ μεγαλύτερο δυναμισμό από αυτό τον οποίο μπορεί να προσελκύσει το φτηνό εργατικό δυναμικό και ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής. Οι αντιπολίτευση χαρακτηρίζει τον αναπτυξιακό νόμο σταγόνα στον ωκεανό. Αμφισβητεί και τους πόρους, τα 3,6 δις. Τελικά, ποιοι είναι, πώς είναι οι πόροι? Οι πόροι είναι 3,6 δις. Είναι 3,6 δις. Από πού λοιπόν τα υπολογίζετε αυτά τα ποσά? Είναι τα ποσά που έχουμε δεσμεύσει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τα ποσά που έχουμε δεσμεύσει από το ΕΣΠΑ, ειδικά για τον αναπτυξιακό νόμο. Άρα τα ποσά είναι υπαρκτά. Ναι. Είναι και φοροαπαλλαγές μέσα σε αυτά. Είναι και οι φοροαπαλλαγές, 50-50 περίπου. Ναι. 50-50. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό οι φοροαπαλλαγές, ναι, για να προκύψει το 3,6. Και τις ενθαρρύνουμε ακριβώς διότι η φοροαπαλλαγή υπογραμμίζει την επιχείρηση που θα βγάζει κέρδη στο μέλλον και γι' αυτό τις επιλέγει. Άρα είναι πιο βιώσιμες οι επιχειρήσεις. Μέχρι τώρα υπήρχε η τάση στους αναπτυξιακούς να δίνουν τα χρήματα προκαταβολή και μετά από 3 χρόνια να έχεις πάρα πολλές επενδύσεις κουφάρια. Άρα η ιδέα μας είναι απλή. Θέλουμε να είναι 50-50 χρηματοδοτικά φορολογικά. Δεν δίνουμε προκαταβολές. Άρα ενθαρρύνουμε την επιχείρηση που έχει και επένδυση και ισχυρή βιωσιμότητα. Αυτό είναι γεγονός. Κύριε Υπουργέ, μήπως αδικείτε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους σε σχέση με το τι προσέφεραν στην ανάπτυξη? Καθόλου. Και λίγα, λέω. Προηγούμενοι αναπτυξιακοί ήταν οριζόντιοι. Κατέληξαν στην επιδότηση ουσιαστικά 2 κατηγοριών επενδύσεων, ακριβώς επειδή ήταν οριζόντιοι, χωρίς κριτήρια. Φωτοβολταϊκά και τουρισμό. Νομίζω και ότι άφησαν τεράστια χρέη, πολλή γραφειοκρατία και συνεπώς ο νέος αναπτυξιακός νομίζω ότι ακριβώς είναι στον αντίποδα των παλιών. Προφανώς πρέπει να διαχειριστούμε ένα μέρος των οφειλών του δημοσίου σε παλιούς αναπτυξιακούς. Η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ότι είναι εκδικητικός ο νόμος αυτός απέναντι σε επενδύσεις που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους. Τελικά με την παράταση που δώσατε για να μπορέσουν να φτάσουν στο 50% της επένδυσης, πιστεύετε ότι θα διασωθούν αρκετές από αυτές τις παλιότερες επενδύσεις? Εμείς από τον τρόπο που αποτιμήσαμε την πραγματικότητα, γιατί είχαμε 6.000 επενδυτικά σχέδια, 6,5 δις, και βάλαμε στην αποπληρωμή 2,5 δις. Άρα πιστεύουμε ότι περίπου το 35% θα ολοκληρωθούν. Οι υπόλοιπες είτε δεν ξεκίνησαν είτε δεν θα ολοκληρωθούν ποτέ. Ταυτόχρονα, αντί το μεγάλο πρόβλημά μας, γιατί μας άφησαν τόσο μεγάλα χρέη οι προηγούμενοι προς τους ιδιώτες επενδυτές, όπως ξέρετε έπαιρνε 1,5-2 χρόνια για να αξιολογήσουν μια επένδυση.
Εμείς προσλαμβάνουμε 200 εξωτερικούς συνεργάτες, μηχανικούς και οικονομολόγους. Για να αξιολογούν πιο γρήγορα. Για να αξιολογούν εντός τριμήνου, να ξέρουν και οι επενδυτές ότι δεν θα χάνονται οι φακελοί τους. Ένα γραφειοκρατικό λαβύρινθο, 2 χρόνια. Ναι. Γραφειοκρατικό λένε και το Αναπτυξιακό Συμβούλιο όμως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Αναπτυξιακό Συμβούλιο είναι ένας καινούριος θεσμός. Πηγαίνει χέρι-χέρι με το νέο αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας, το οποίο θα εξαγγείλει, έχει, ολοκληρώνεται και το οποίο θα είναι η στρατηγική μας μέχρι το 18 και μετά μέχρι το 20 τόσο. Πότε θα ανακοινωθεί? Έχουμε παραλάβει τις σχετικές μελέτες που είχαμε παραγγείλει από το ΚΕΠΕ. Έχουμε φτιάξει με τη δική μας παρέμβαση το συνοπτική εικόνα, το συζητάμε και με τους θεσμούς και θα ανοίξουμε διάλογο και με τους κοινωνικούς εταίρους και θα το αποτυπωθεί στο μέσο επόμενους μήνες. Άρα το Αναπτυξιακό Συμβούλιο τι θα κάνει? Δύο πράγματα. Θα έχει μία μέρημνα για την αναπτυξιακή στρατηγική, την αλλαγή, τις νέες ιδέες που θα υπάρχουν. Έχει δύο θεσμούς, μία επιστημονική επιτροπή που θα είναι πιο για τις προτάσεις και θα έχει και τους κοινωνικούς εταίρους. Μια συμμετοχική θεσμό από κάτω με τους 4 κοινωνικούς εταίρους που θα είναι το κατεξοχήν πεδίο διαλόγου και σύγκλησης απόψεων για το τι πρέπει να γίνεται για την ανάπτυξη. Το αναπτυξιακό σχέδιο που θα δώσει έμφαση? Το αναπτυξιακό σχέδιο δίνει έμφαση περίπου σε αυτά που εκφράσαμε και μέσα του αναπτυξιακού νόμου. Στην ανάγκη δηλαδή της οικονομίας να γίνει πιο εξωστρεφής, πιο παραγωγική, να δώσει έμφαση σε τομείς που έχει μεγάλα πλεονεκτήματα. Καινοτομία έρευνα. Καινοτομία έρευνα, αγροτοδιατροφικά, που είναι μεγάλο η δυναμική του τομέα αυτού. Συνεργασία με την περιφέρεια και γενικότερα με την τοπική αυτοδιοίκηση θα προβλεφθεί για τα έργα υποδομής? Σαφώς, διότι οι περιφέρειες πλέον έχουν καθοριστικό ρόλο και στα ΕΣΠΑ που θα απορροφήσουν το 50% των πόρων αυτές. Και στους αναπτυξιακούς νόμους, διότι τα μικρά έργα τα διαχειρίζονται από ένα σημείο και κάτω οι περιφέρειες πλέον, οι περιφερειακές δομές. Ο στόχος το 50% του ΕΣΠΑ να έχει αξιοποιηθεί το φθινόπωρο είναι εφικτός? Ο στόχος του να έχουν εξαγγελθεί, να έχουν τεθεί σε επίπεδο προσκλήσεων και κινητοποίηση το 50% είναι εφικτό. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι ένα από τα 7 νομοσχέδια που έχουμε προαναγγείλαμε χθες. Και την οποία περιμένουμε μέσα στο καλοκαίρι, ναι. Και την οποία έχουμε προχωρήσει συζητήσεις και νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να βρεθεί μια τελική λύση. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από την επίσκεψη Juncker, με δεδομένο ότι υπάρχει και το σχέδιο Juncker, στο οποίο εμείς δεν έχουμε αρκετά καλή πρόσβαση, θα έλεγα μάλιστα είμαστε μάλλον στην τελευταία θέση. Το σχέδιο Juncker, όπως ξέρετε, έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, προσφέρει εγγύησεις ουσιαστικά. Και δεύτερον, προσανατολίζεται σε ιδιωτικές επενδύσεις και σε ΣΔΙΤ. Με βάση το δεύτερο χαρακτηριστικό του, χρειάζεται όρημα έργα για να κινητοποιήσει τους πόρους, διότι αυτό κάνει. Διαμεσολαβεί, προσφέρει εγγύησεις κατά ένα μέρος το χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Άρα ήταν ανώριμη κατάσταση όταν εξαγγέλθηκε πέρυσι τον Ιούλιο. Γιατί τώρα έχουν οριμάσει συνθήκες. Τώρα έχουν οριμάσει γιατί έχουμε αναρτήσει εμείς τα πρώτα 42 έργα ύψους 5,6 δις που έχουν βαθμό οριμότητας που μπορεί να κινητοποιήσει πόρους. Γι' αυτό είμαστε σε πολύ μεγαλύτερη, καλύτερη κατάσταση. Άρα να περιμένουμε κάποιες ανακοινώσεις. Περιμένουμε, περιλαμβάνει και ιδιωτικές επενδύσεις και ΣΔΙΤ στο πακέτο των 42 μέτρων. Τα αναρτήσαμε αυτά και είμαστε σε διαρκείς συζητήσεις για την αναζήτηση χρηματοδότησης κάθε ενός από αυτά τα έργα. Μάλιστα. Τουρισμός. Προβλέπεται αυτή η χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό. Ωστόσο, έχουμε απεργιακές κινητοποίησεις, οι οποίες πιστεύετε ότι προκαλούν ένα πλήγμα στην εικόνα της χώρας και στην τουριστική κίνηση? Εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες διαλόγου και συζητήσεων προκειμένου προφανώς να μην έχουμε απεργιακές κινητοποίησεις σε μια περίοδο αιχμής για τον τουρισμό. Υπάρχει ένα επίπεδο κατανόησης, νομίζω, και
προχθές τις απεργίες στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε ένας τρόπος να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Σήμερα έχουμε και διάλογο ως κυβέρνηση με τις εργαζομένους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας να μπορέσουμε να βρούμε λύση. Μάλιστα. Ένα ενδεχόμενο Brexit θα μπορούσε να επηρεάσει και τον τουρισμό και μιλάω και για τους Βρετανούς τουρίστες παρότι τα πακέτα έχουν ήδη κλειστεί. Νομίζω ότι τα πακέτα είναι ήδη κλεισμένα. Το Brexit είναι, λογικά δεν θα επηρεάσει το παρόν τουρισμό. Το από μόνο του όμως θα επηρεάσει πάρα πολλά πράγματα. Πώς προετοιμάζεται η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες αυτής της πιθανότητας? Νομίζω ότι το Brexit θα έχει μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο για την Ευρώπη. Διότι η Ευρώπη στηρίζεται πάρα πολύ στο Βρετανικό Χρηματοπιστωτικό Κέντρο. Δεν έχει αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά κέντρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα η πρώτη απάντηση που δίνω είναι ότι θα φέρει μεγάλες ανακατατάξεις στην δομή της ευρωπαϊκής οικονομίας, αν συμβεί αυτό. Προφανώς υπάρχουν διάφορα ενδεχόμενα. Παρ' όλα αυτά, όλοι θεωρούμε ότι θα επιλεγεί η λογική πρόταση που είναι να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, είχαμε μια σοκαριστική δολοφονία στην Μεγάλη Βρετανία της Βρετανίδας βουλευτού των εργατικών της, Τζο Κόξ. Είναι νομίζω μια σοκαριστική εξέλιξη. Ειδικά οι ανθρώπους που ξέρουν καλά τη Βρετανία, έχω ζήσει 7 χρόνια εκεί. Και εξαιρετικά ανησυχητικό γιατί δείχνει το αδιέξοδο στο οποίο μια πολιτική που καλλιεργεί το μίσος και την φοβικά σύνδρομα μπορεί να οδηγήσει σε τόσο ακραία φαινόμενα. Να έρθουμε στο θέμα του εκλογικού νόμου. Γιατί ο εκλογικός νόμος πρέπει να αλλάξει μέσα στο καλοκαίρι, κύριε Υπουργέ? Υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση για την απλή αναλογική, διαφωνία από τους 53, αν θα είναι με μπόνους, δεν θα είναι με μπόνους. Ο εκλογικός νόμος, καταρχάς, είναι μακροχρόνια δέσμευση. Δεύτερον, είναι θέμα διαλόγου με όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Εμείς έχουμε πει ότι μία από τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται, μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ο τόπος, είναι να έχει πάγιο μόνιμο εκλογικό σύστημα, να μην αλλάζει κάθε δεύτερη σε εκλογές, να είναι δικαιότερο. Συνεπώς, η κυβέρνηση παίρνει την πρωτοβουλία να ανοίξει αυτή τη συζήτηση, επιδιώκοντας προφανώς ότι θα υπάρξουν και ευρύτερες πολιτικές συνενέσεις για να υπάρξει ένα μονιμότερο, δικαιότερο σύστημα. Αλλαγές δεν μπορεί να γίνουν χωρίς τα 2/3 της Βουλής. Ναι. Άρα, εμείς βάζουμε το θέμα. Είστε υπέρ της απλής αναλογικής εσείς ή συμφωνείτε και με τον πόνους? Γιατί από την απλή αναλογική δεν προκύπτει αυτοδυναμία εύκολα. Δεν νομίζω ότι έχουμε θετήχθει την αυτοδυναμία εμείς. Θεωρούμε ότι το σύστημα της απλής αναλογικής διαμορφώνει ένα πλαίσιο συνεννόησης, διαμόρφωση κυβερνήσεων που να αντιπροσωπεύουν πραγματικά τους Έλληνες πολίτες. Έχει πολλά πλεονεκτήματα η απλή αναλογική, έστω η αναλογικότερη εκπροσώπηση. Φυσικά θα παραμείνουν πιθανότατα κάποια στοιχεία όπως το 3% ή πιθανόν και ένα μικρό μπόνους στην πρώτη δύναμη αν είναι πολύ ισχυρή κτλ. Εσείς συμφωνείτε με το μικρό μπόνους? Δεν είμαι αντίθετος, δηλαδή είναι ένα θέμα συζήτησης. Όντως, αν μια κυβέρνηση παίρνει, ένα κόμμα παίρνει πολύ ψηλά ποσοστά που του δικαιολογούν την αυτοδυναμία, όχι να παίρνει κάτω από το παίρνει. Νομίζω ότι λογικό είναι να υπάρχει μια μικρή ενίσχυση που θα του δίνει το δικαίωμα να κυβερνήσει. Με ποιους θα μπορούσε να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ? Για παράδειγμα, ο κύριος Παπανδρέου λέει ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια προγραμματική βάση. Είμαστε μια σταθερή κυβέρνηση προς στιγμή και θέματα πολιτικών συμμαχιών δεν είναι στην ατζέντα μας. Τις δημοσκοπήσεις πώς τις αποτιμάτε, κύριε Υπουργέ? Τις παρακολουθούμε μέχρι εκεί.
Συμφωνείτε με την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας απευθείας από το λαό? Επί της αρχής, ναι. Δεν θεωρείτε ότι δίνει υπερεξουσία στον Πρόεδρο Δημοκρατίας αυτή η... Όχι, διότι αυτό είναι συνταγματικό θέμα. Αλλά επί της αρχής είμαι υπέρ της άμεσης εκλογής και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ποιο εκτιμάτε ότι ήταν το μήνυμα του κινήματος που παραιτηθείτε? Δεν το παρακολούθησα με κάθε λεπτομέρεια, οπότε μάλλον είμαι κατάλληλος να σας απαντήσω. Το θεωρείτε και εσείς πολιτικά υποκινούμενο, όπως πολλοί υπουργοί αλλά και άλλα στελέχη της κυβέρνησης και βουλευτές? Παρακολούθησα και αυτές τις δηλώσεις, αλλά δεν μπορώ να το δώσω κάποια σημασία άλλη από αυτή που έχει ως συμβάν. Εκτιμάτε ότι υπήρξαν κάποιες αστοχίες από την πλευρά ορισμένων στελεχών της κυβέρνησης σε σχέση με το πώς σχολίασαν το κίνημα αυτό? Ήμουν απόλυτα αφοσιωμένος στον αναπτυξιακό νόμο αυτές τις μέρες και έχασα αυτή τη διάσταση της πολιτικής. Δεν πρέπει να έχασα και πολλά πάντως. Θα ήθελα και ένα σχόλιο σας για τις βαριές, θα έλεγα, καταγγελίες του κυρίου Πολάκη για το δικαστικό σώμα. Δεν ήθελα να αποφύγω να σχολιάζω θέματα, είτε πρωτοβουλίες συναδέλφων μου, στο οποίο προφανώς δεν έχω εικόνα που έχουν όταν διατυπώνουν κάποιες σκέψεις. Άρα δεν ήθελα να αποφύγω τους σχολιασμούς συναδέλφων μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ να σας ευχαριστήσω.